Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είμαι η Τζοάννα Χριστοφόρου και είστε συντονισμένοι στην εκπομπή Infotainment της τηλεόρασης της Ζούγκλας. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη μία ώρα να συζητήσουμε θέματα από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Και σήμερα θα ξεκινήσουμε με τι άλλο. Όπως όλοι γνωρίζουμε, ο αγαπημένος μας καλλιτέχνης ο Σάκης Μπουλάς έχασε την μάχη με τον καρκίνο την περασμένη Παρασκευή, και το Σάββατο οι φίλοι του και συνάδελφοί του έτσι κάνανε μία βραδιά στην ακτή Πειραιός για χάρη του καλού τους φίλου. Ο φακός του Ζούγκλα.gr βρέθηκε στην παράσταση και αποθανάτησε όσα διαδραματίστηκαν. Συγκεκριμένα ο Γιάννης, ο Λαβρέντης και ο Διονύσης ανέβηκαν στη σκηνή, έπιασαν τα μικρόφωνά τους και ένας-ένας μοιράζονταν με τον κόσμο τις μικρές στιγμές από τις πολλές που έζησαν μαζί με τον καλό τους φίλο, τον Σάκη Μπουλά. Μιλούσαν για τον Σάκη και τα τραγούδια που έγραψε, γελούσαν με τις πλάκες που έκανε, ενώ δεν έλειπαν τα μεταξύ τους πειράγματα, όπως συνέβαινε κάθε φορά που εμφανίζονταν πάνω στη σκηνή μαζί του. Ο δικός του Σάκης όμως ήταν εκεί. Τα φώτα χαμήλωσαν κάθε φορά που μέσα από τη μεγάλη οθόνη, στο πίσω μέρος της σκηνής, ο Σάκης έλεγε ένα τραγούδι. Το παλιό μου παλτό ήταν το κομμάτι που ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας ήθελε να ακούσει από τον καλό του φίλο. Νωρίτερα, ο Λαβρέντης μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για το πώς και πότε γνώρισε τον Σάκη Μπουλά. Το γνώρισα σε ένα καφέ στον Άγιο Διονύση και μου είχε πει: «Φίλε, επειδή γράφεις ωραία τραγούδια, άκου αυτούς τους δύο στίχους να μου βγάλεις δύο τραγουδάκια, γιατί ετοιμάζω δίσκο». Εκεί γνωριστήκαμε για πρώτη φορά, είπε. Ο Γιάννης Γουανέλης έπαιξε ένα έργο διαμαρτυρία για το μνημόνιο, όπως είπε, ενώ ο Διονύσης Σαββόπουλος τραγούδησε το «Μα αεροπλάνα και βαπόρια», αλλά και το «Μπαγλαμανδάκι» του Νίκου Παπάζογλου, με τον κόσμο να τον ακολουθεί σε κάθε του στίχο. Ας πάμε να δούμε ένα μικρό βίντεο από την βραδιά του Σαββάτου και επιστρέφουμε. Αυτό το πράγμα,
που κάνεις όλα αυτά τα χρόνια, τη ζήλια που βγάζεις για όλους μας, δηλαδή, όχι μόνο για μένα, για όλους τους ανθρώπους που παίξεις μαζί. Δηλαδή για την Τάνια, για τον Βασίλη, για τον... Για την Τάνια, για τον Βασίλη, για τον Βασίλη. Για τον Βασίλη, 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 για τον Περισσότερα βίντεο από την βραδιά του Σαββάτου στην Ακτή Πειραιώς μπορείτε να δείτε στο zoogla.gr. Να αλλάξουμε όμως τώρα κλίμα και να πάμε σε μια υπόθεση που έχει έτσι ταρακουνήσει την ελληνική κοινωνία τις τελευταίες ημέρες και αναφέρουμε στη λαθρεμπορία καυσίμων, όπου προφυλακιστέως με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκε ο πρόεδρος της εταιρείας ΕΤΕΚΑ και πρόεδρος της ΠΑΕ Ατρομήτου, Γιώργος Πανός, αλλά και τρεις ακόμα συγκατηγορούμενοι του για την υπόθεση του κυκλώματος. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται και ο υπάλληλος του πρώτου Τελωνίου Πειραιά, κ. Βογιατζής, καθώς και δύο ακόμα άτομα που φέρονται ως συνεργάτες του Προέδρου της ΕΤΕΚΑ, ενώ η ιδιοκτήτρια του πρατηρίου καυσίμων αφέθηκε ελεύθερη. Στο άκουσμα της απόφασης, οι οπαδοί του Ατρομήτου ξέσπασαν με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένταση, όπως βλέπετε και στα πλάνα μας. Η απολογία του Γιώργου Σπανού στον 7ο τακτικό ανακριτή Πειραιά ολοκληρώθηκε μετά από 3 και πλέον ώρες, αλλά και των υπόλοιπων 4 κατηγορουμένων για την υπόθεση του κυκλώματος λαθρεμπορίας καυσίμων. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και ο συνδικαλιστής και τμήματάρχης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Μανώλης Χατζόπουλος. Αφότου ολοκληρώθηκαν οι απολογίες του στον ανακριτή, παρουσιάστηκαν και στον εισαγγελέα. Στη συνέχεια, ανακριτής και εισαγγελέα συνεδρίασαν για περισσότερες από 3,5 ώρες και αποφάσισαν την προφυλάξη των κατηγορουμένων πλην της ιδιοκτήτριας του πρατηρίου καυσίμων, όπως σας προανέφερα. Ο πρόεδρος της ΕΤΕΚΑ, σύμφωνα με πληροφορίες, κράτησε την ίδια στάση με την αρχική του απολογία, ενώ αρνείται όλες τις κατηγορίες. Ο συνήγορος της ΕΤΕΚΑ, σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, τόνισε ότι από την μέχρι στιγμής πορεία της ανάκρισης αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει ούτε διακίνηση μαύρου χρήματος, ούτε εγκληματική οργάνωση. Έξω από τα δικαστήρια Πειραιά παρέμειναν για συμπαράσταση εργαζόμενοι της ΕΤΕΚΑ αλλά και συγγενείς και φίλοι των συλληφθέντων και οπαδοί του Ατρομήτου, οι οποίοι ανέμεναν την απόφαση της δικαιοσύνης. Στην κατάθεσή του, ο τελωνιακός, σύμφωνα με τον συνήγορό του, φέρεται να τόνισε τα εξής: «Αντιμετωπίζω βιοποριστικό πρόβλημα. Τα χέρια μου δεν τα έχω λερώσει ποτέ. Αν υπάρχει ένας άνθρωπος που να λέει ότι μου έχει δώσει 1 ευρώ, είμαι έτοιμος να υποστώ όλες τις συνέπειες του νόμου. Ανοίξτε όλους τους τραπεζικούς μου λογαριασμούς». Σύμφωνα με τους συνηγόρους των κατηγορουμένων, το ποσό των διαφυγόντων δασμών και φόρων, όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο, είναι 662.800 ευρώ και όχι 3,5 εκατομμύρια ευρώ, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Στην πράξη, αυτό σημαίνει, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ότι το λαθρεμπόρευμα για το οποίο κατηγορούνται είναι μηδαμινό, αφού 8.000 λίτρα ναυτιλιακού καυσίμου αντιστοιχούν σε φόρους 470 ευρώ. Όπως διευκρινίζει τη δικογραφία, δεν υπάρχει έκθεση προς διορισμού διαφυγόντων φόρων και δασμών, αλλά ούτε και προσημειωμένα χαρτονομίσματα, γεγονός που σημαίνει, όπως λένε, πως δεν προκύπτει χρηματική καταβολή από τις απομαγνητοφωνήσεις. Επιχειρώντας να αντικρούσουν το περιεχόμενο των απομαγνητοφωνημένων συνομιλιών, από το οποίο προκύπτει, σύμφωνα με την αστυνομία, ότι χρησιμοποιούσαν κωδικούς για να κάνουν τις συνεννοήσεις τους, οι κατηγορούμενοι φέρονται να απαντούν ότι οι ισχυρισμοί των αρχών δεν έχουν βάση.
και αυτό, γιατί όπως λένε, η λέξη πολυκατοικία που κατά την αστυνομία είναι τα βενζινάδικα, αφορά κανονικές πολυκατοικίες που βρίσκονταν δίπλα σε βενζινάδικα και προβλήματα που είχαν με τις διαμαρτυρίες των ενίκων τους. Όσο για τη λέξη ψάρεμα, που για τις αρχές έδινε το σύνθημα ότι επρόκειτο να γίνουν έλεγχοι, οι κατηγορούμενοι ισχυρίζονται πως αφορά τις εκδρομές για ψάρεμα που έκαναν ο κύριος Πανός με τον κύριο Βαγιατζή. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι συνήγοροι τους προσκόμισαν στην ανάκριση και σχετικές φωτογραφίες. Σχολιάζοντας δημοσιεύματα που αφήνουν υπόνοιες για στημένα παιχνίδια και εμπλοκή στην υπόθεση ποδοσφαιριστή, οι συνήγοροι υπεράσπισης επιβεβαίωσαν ότι κλήθηκε στο πλαίσιο της έρευνας και εξετάστηκε ως μάρτυρας ποδοσφαιριστής του Πανιωνίου, ο οποίος καταγράφεται να συνομιλεί με ιδιοκτήτη βενζινάδικου. Ωστόσο, όπως διευκρινίζουν, δεν προέκυψε καμία αξιόπινη πράξη και ο ποδοσφαιριστής δεν εμπλέκεται στην υπόθεση. Τέλος, σύμφωνα με τους συνηγόρους των κατηγορουμένων, το γεγονός ότι δεν έχει εμπλακεί στην υπόθεση το ΣΔΟΕ κρύβει, όπως λένε, σκοπιμότητα και αφήνουν υπόνοιες για στημένη υπόθεση στο πλαίσιο επιχειρηματικού ανταγωνισμού. Την περασμένη Κυριακή, δηλαδή εχθές, κατέθεσαν ο τμήματάρχης της Διεύθυνσης Εποπτείας Διαχείρισης Πετρελοειδών του ΙΠΕΚΑ 4 οδηγοί φορτηγών, ένας εργάτης και ένας πρατηριούχος. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, αφέθηκαν οι 6 από τους 7. Οι περιοριστικοί όροι που τους επιβλήθηκαν είναι χρηματική εγγύηση από 3 έως 7.000 ευρώ, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Ωστόσο, οι εισαγγελέας και ανακριτής αποφάσισαν την προφυλάκηση του συνδικαλιστή και τμηματάρχη της Διεύθυνσης Εποπτείας Διαχείρισης Πετρελοειδών του ΙΠΕΚΑ, ο οποίος θα οδηγηθεί στη Γαδά και μαζί με τον πρόεδρο της ΕΤΕΚΑ και της ομάδας του Ατρομήτου Γιώργου Σπανό και άλλους 3 συγκατηγορούμενους. Στο μεταξύ, στην εισαγγελία Πειραιά θα οδηγηθούν σήμερα ο υπεύθυνος γεφυροπλάστικας του ΟΛΠ και 2 πρατηριούρχοι που σύμφωνα με την αστυνομία αποτελούν την τρίτη ομάδα. Συνολικά στην υπόθεση να σας πω ότι εμπλέκονται 24 άτομα, εκ των οποίων συνελήφθησαν οι 15. Θα πάμε να δούμε ένα σχετικό βίντεο με το τι δήλωσε ο κατηγορούμενος του κυρίου Σπανού, με συγχωρείτε, στο φακό της τηλεόρασης της Ζούγκλας και θα επιστρέψουμε με περισσότερα θέματα. Μόλις ολοκληρώθηκε η απολογία του Γεώργιου Σπανού, του εκπροσώπου της εταιρείας ΕΤΕΚΑ, όπως και του υπαλλήλου της ΕΤΕΚΑ Γεωργίου Ριγεγάκη, η όλη μέχρι στιγμής πορεία της ανάκρισης απέδειξε ότι δεν υπάρχει ούτε διακίνηση παράνομου χρήματος, ούτε εγκληματική οργάνωση, τίποτα από όλα τα κακουργήματα που μας κατηγορούν για απάτη σε βαθμό κακουργήματος. Να σκεφτείτε μόνο ότι το διαβατικό της ασφάλειας έλεγε για απώλεια δασμών ύψους 3,5 εκατομμύρια ευρώ και σήμερα ο ανακριτής στο κατηγορητήριό του περιόρισε το ποσό αυτό στα 600.000 ευρώ, χωρίς βέβαια να υπάρχει κάποιο απολυτικό στοιχείο, ότι η απάτη σε βαθμό κακουργήματος που ήταν για κάποια εκατομμύρια περιορίστηκε σήμερα πάλι σε 31.000 ευρώ, του τέστην σε λίγο στο ύψος του κακουργήματος, που χωρίς να υπάρχουν βέβαια και για αυτό το στοιχείο το ποσό κάποια στοιχεία. Επίσης αποδείχθηκε ότι από όλη την πορεία της ανάκρισης στην ΕΤΕΚΑ δεν γίνονταν ποτέ καμία επιστροφή από το υποτιθέμενο ποσό το οποίο έφερναν πίσω τα βιτία, διότι η ΕΤΕΚΑ έχει στην κατάσταση μια φορολογική αποθήκη η οποία έλεγεται από τελωνιακούς. Μία φορά μόνο το 2014 έγινε επιστροφή και αυτή η επιστροφή έγινε με νόμιμα παραστατικά στοιχεία και φορολογικά στοιχεία. Άρα όλα αυτά καταρρίφθηκαν στην ανάκριση. Δεν συντρέχει λοιπόν κατά την άποψη της υπεράσπισης ούτε για τον Γιώργιο Σπανό, ούτε για τον κύριο Ριγάκη, ούτε για την ΕΤΕΚΑ καμία παράνομη δραστηριότητα. Ο κύριος Σπανός τι λέει για όλα αυτά, με δύο points να μας πείτε, με δύο σημεία να μας πείτε την υπερασπιστική γραμμή. Βέβαια αρνούνται. Φυσικό επόμενο, δεν μπορεί ο κύριος Σπανός να κατηγορείται. Ο Γιώργος Σπανός, έτσι, που έχει συνεισφέρει τα μέγιστα στην ελληνική οικονομία, έχει βοηθήσει χιλιάδες κόσμο, φτωχούς ανθρώπους, να τον κατηγορούν ότι παίρνει χρήματα σε βάρος του ελληνικού δημοσίου, ότι κάνει παράνομες δραστηριότητες σε βάρος του δημοσίου, ότι είναι μέλος ή μάλιστα ο αρχηγός κάποιας εγκληματικής οργάνωσης. Προς Θεού τώρα. Αρνείται όλες τις κατηγορίες. Βέβαια, όλες τις κατηγορίες αρνείται. Όχι μόνο ο Γιώργος Σπανός. Όλοι οι εμπλεκόμενοι υπάλληλοι της ΕΤΕΚΑ δεν έχουν καμία σχέση, μιλάμε για υπαλλήλους, έτσι, ναι. Όχι για κάποιους άλλους. Όλοι λοιπόν ο Γιώργος Σπανός και οι υπάλληλοι της ΕΤΕΚΑ αρνούνται όλες τις κατηγορίες όπως αυτές τις αποδίδονται.
Για τους υπόλοιπους δεν μπορούμε. Δηλαδή, δεν μπορώ να πω για άλλους. Για τα κατασκευέντα καύσιμα, τα 8.000 λίτρα, τα 5 λίτρα. Το λέτε εσείς. Δεν υπάρχουν περισσότερα. Σύμφωνα με την αστυνομία. Άσε τη λέει αστυνομία. Η αστυνομία λέει κάτι. Μπορεί όπως πολύ καλά ξέρετε κι εσείς, το καύσιμο αυτό που λένε ότι βρήκαν να μην ήταν καύσιμο. Να ήταν νερό. Αυτό δεν υπάρχει κάποιο επίσημο έγγραφο που να βεβαιώνει ποσότητα που βρήκανε, πού τη βρήκανε και τι είδους καύσιμο ήταν. Δεν το ξέρω. Αυτό λέω και εγώ. Δεν υπάρχει κάποιο έγγραφο με στην ειδικογραφία που να πιστοποιεί αυτό το οποίο λένε. Συνεπώς δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως. Ακριβώς. Και ποια... Να μεταφερθούμε τώρα στην Βρετανία και συγκεκριμένα στο ειρηνοδικείο του Westminster για μία υπόθεση ελληνική. Πρόκειται για την δίκη του επιχειρηματία Κυριάκου Γρυβαία και τη σύζυγου του Αναστασίας Βάτσικα όσον αφορά την υπόθεση των επισφαλών δανείων του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου. Σήμερα λοιπόν ξεκίνησε η δίκη τους και είναι η τρίτη φορά που το ζεύγος Γρυβαία θα εμφανίστηκε ενώπιον του Βρετανικού Δικαστηρίου. Τις δύο προηγούμενες η δίκη τους αναβλήθηκε με το αιτιολογικό ότι η υπεράσπιση χρειαζόταν περισσότερο χρόνο για να αναπτύξει τα επιχειρήματά της, ώστε να μην εκδοθούν οι δύο κατηγορούμενοι. Μάλιστα, στην τελευταία δίκη στις αρχές του μήνα, ο δικηγόρος του ζεύγους ζήτησε αναβολή μέχρι τις 14 Απριλίου, υποστηρίζοντας πως πρόκειται για μια περίπλοκη υπόθεση που απαιτεί χρόνο για να προετοιμαστεί. Ωστόσο, το δικαστήριο δεν έκανε δεκτό το αίτημά του, λέγοντας πως πρόκειται για μια πολύκροτη υπόθεση για την Ελλάδα, η οποία θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το συντομότερο δυνατόν. Δέχθηκε όμως να ελαφρύνει τους περιοριστικούς όρους με τους οποίους κυκλοφορούν ελεύθεροι στη Βρετανία. Έτσι πλέον είναι υποχρεωμένοι να παρουσιάζονται στο αστυνομικό τμήμα του Kingston, όπου βρίσκεται η μόνιμη κατοικία τους, μόνο δύο φορές την εβδομάδα αντί για τρεις που προέβλεπε η αρχική απόφαση. Όπως σημείωσε ο Βρετανός δικηγόρος που ασχολείται με παρόμοιες υποθέσεις, αν οι κατηγορούμενοι δεν δεχτούν να επιστρέψουν από μόνοι τους, όπως είναι και το πιο πιθανό, τότε κατά πάσα πιθανότητα και η σημερινή ακροαματική διαδικασία θα αναβληθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπεράσπιση θα προσπαθήσει να πείσει το δικαστήριο πως είναι αναρμόδιο να κρίνει την υπόθεση, με στόχο αυτή να παρεπεμφθεί σε άλλη δικαστική αρχή και έτσι να κερδιθεί χρόνος. Ο Κυριάκος Γρυβαίας και η Αναστασία Βάτσικα, σύμφωνα με τον δικηγόρο τους, παραδόθηκαν στις 22 Ιανουαρίου στις Βρετανικές Αρχές, αφού πρώτα είχε κανονιστεί ραντεβού με την αστυνομία. Πέρασαν από την αυτόφορη διαδικασία και στη συνέχεια φέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Μεταξύ αυτών ήταν η καταβολή 50.000 λιρών, η παράδοση του διαβατηρίου τους και η παρουσίαση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους. Παράλληλα, είναι υποχρεωμένοι να έχουν ανοιχτά τα κινητά τους τηλέφωνα 24 ώρες το 24ωρο και να απαντούν σε κάθε κλήση των Βρετανικών Αρχών. Μένει να δούμε αν το Βρετανικό Δικαστήριο θα επιτρέψει να εξεταστεί το αίτημα των ελληνικών αρχών για την έκδοσή του στην Ελλάδα. Να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στα διόδια και στην αύξηση της τιμής τους. Και όμως όχι στα διόδια των αφιδνών όπως έχουμε συνηθίσει τον τελευταίο καιρό, έτσι να έχουμε και ζωντανές συνδέσεις και η κάμερά μας να βρίσκεται εκεί. Αλλά θα πάμε στον κόμβο της Πάχης στα Μέγαρα, όπου εχθές Κυριακή σημειώθηκαν έτσι κάποια επεισόδια μεταξύ κατοίκων και φορέων της Δημοτικής Αρχής όταν είδανε παρουσία των ΜΑΤ. Η κάμερα της, ο φακός της τηλεόρασης της Ζούγκλας βρέθηκε εκεί και θα δούμε τώρα τι ακριβώς διαδραματίστηκε. Εκτεταμένα επεισόδια δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας για τα διόδια πριν από λίγο στα Μέγαρα, όταν οι διαμαρτυρόμενοι προχώρησαν σε κλείσιμο της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου στον κόμβο της Πάχης, διακόπτοντας για λίγα λεπτά την κυκλοφορία. Η παρουσία των ΜΑΤ δυναμίτησε το κλίμα, προκάλεσε την έντονη αντίδραση των παρευρισκόμενων και οδήγησε σε συγκρούσεις. Να σας πω εδώ ότι τα ΜΑΤ, όπως σας είπα, προχώρησαν σε προσαγωγές με το Δήμαρχο, αιρετούς και πολίτες να οδηγούνται στην αστυνομική διεύθυνση Αττικής. Έτσι, σήμερα, συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν κάτοικοι του Δήμου Μεγάρων έξω από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, μετά τη σύλληψη του Δημάρχου Γιάννη Μαρινάκη και άλλων αιρετών. Κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα, οι διαδηλωτές ζητούν την κατάργηση των διοδίων. Να πάμε τώρα στον Απόστολο Γκλέτσο, που είναι δήμαρχος Τηλίδας, και για μία μαύρη τρύπα 3,5 εκατομμυρίων ευρώ που βρέθηκε στο πρώην Δήμο Εχινέων. Συγκεκριμένα,
δόθηκε εντολή ελέγχου για υπόθεση διοικητικών και οικονομικών παραβάσεων στο Δήμο Εχινέων για την περίοδο 1999-2006 και την έδωσε ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης Λεωνάρδος Ρακιντζής μετά την έκθεση των ορκωτών λογιστών που αναφέρει σωρία παραβάσεων και σύμφωνα με τα όσα λέει ο Δήμαρχος Τηλίδας υπάρχει μαύρη τρύπα 3,4 εκατομμυρίων ευρώ. Όταν ο Απόστολος Γκλέτσος ανέλαβε καθήκοντα στο διευρυμένο πλέον Δήμο Στυλίδας, έπρεπε να παραλάβει και τα οικονομικά των άλλων Δήμων που εντάχθηκαν στο νέο καλλικρατικό Δήμο. Επειδή όμως το Δήμο Εχινέων οι οικονομικές υπηρεσίες δεν μπορούσαν να βγάλουν άκρη, αναγκάστηκαν να φωνάξουν ορκωτούς λογιστές. Οι πληροφορίες λένε ότι το πόρισμα ήταν καταπέλτης και έχουν εντοπιστεί πολλές διοικητικές και οικονομικές παραβάσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο παρελθόν στους μικρούς δήμους κάτω των 5.000 κατοίκων τα τιμολόγια και τα άλλα παραστατικά δεν περνούσαν από τον Επίτροπο για να τα υπογράψει όπως συνέβαινε με άλλους δήμους μεγαλύτερους. Θα δούμε τώρα τι είπε στην κάμερα του Λαμία Report ο Απόστολος Γκλέτσος όταν ερωτήθηκε για το θέμα. Όταν ξεκινήσαμε στο Δήμο, όταν πήραμε τις εκλογές, κάναμε παραλαβή, έτσι. Πήγαμε σε όλους τους Δήμους για να παραλάβουμε. Τα οικονομικά στο Δήμο Εχινέων, όταν τα παραλάβαμε και ένα φάκελο, ο οποίος ήταν για προηγούμενα χρόνια και ήταν, όχι έναν φάκελο, πολλούς φακέλους. Και ήταν, δεν μπορούσαμε να βγάλουμε άκρη. Δεν υπήρχαν τιμολόγια, υπήρχαν εξτρέ, υπήρχαν διάφορα πράγματα. Και υπήρχαν επίσης άνθρωποι από τα παλιά, προχόντουσαν και ζήταγαν να πληρωθούν. Άνθρωποι που έλεγαν ότι πληρωθήκαμε τα μισά λεφτά χωρίς τιμολόγιο και τώρα που είναι θέλουμε τα υπόλοιπα και όταν τους έλεγες που είναι το τιμολόγιο μας έλεγαν δεν έχουμε τιμολόγιο και πάρα πολλά δύσκολα πράγματα. Οπότε αποφασίσαμε με την οικονομική υπηρεσία να φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα να φωνάξουμε ορκωτούς λογιστές να μας βγάλουν από το αδιέξοδο. Ήρθαν λοιπόν οι ορκωτοί, κάθισαν γύρω στους 4 με 5 μήνες και έβγαλαν το αποτέλεσμα που λέει ότι υπάρχουν διοικητικές και οικονομικές παραβάσεις και μια τρύπα 3.400.000 ευρώ. Και εκεί μείναμε. Τώρα μας κοινοποιήθηκε ένα χαρτί από τον κύριο Ρακιτζή όπου στέλνει στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων που είναι στην Κηφισιά στην Αθήνα ότι να ελέγξει όλα αυτά τα χαρτιά. Δηλαδή να πάρει το πόρισμα και να δει τι θα γίνει από εκεί και πέρα. Έτσι. Και πήραμε και εμείς ένα χαρτί που μας κοινοποιήθηκε. Συνέβησαν πολλά. Μαθαίναμε από τους υπαλλήλους εκεί ότι φυγαδεύονται κάποιοι φάκελοι αφού είχαμε αναλάβει ότι φυγαδεύονται κάποιοι φάκελοι από ανθρώπους τους οποίους θα αναφέρουμε όταν θα μας φωνάξει ο εισαγγελέας, έτσι, ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Από κάποιους ανθρώπους φυγαδεύονται φάκελοι, φεύγουν φάκελοι, πάνε στα σπίτια μετά που τις αναζητήσαμε και ύστερα από τηλέφωνα επίμονα ξαναγύρισαν οι φάκελοι, τώρα γύρισαν όλοι, γύρισαν οι μισοί, δεν το ξέρουμε αυτό. Πάντως υπήρχε μια κατάσταση πολύ μπερδεμένη. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό που είπαν οι ορκωτοί λογιστές. 3.400. Είναι νομίζω πολύ μεγάλο το ποσό. Πάρα πολύ μεγάλο το ποσό. Είναι μαύρη τρύπα αυτό. Δηλαδή 800 εκατομμύρια δραχμές σε ένα βιολογικό. Στον άλλο δήμο τώρα λέμε, στη Στυλίδα. 3.400 εκεί. Χαμένα, πεθαμένα. Πού είναι? Και από τον Δήμαρχο Στυλίδας, τον Απόστολο Γκλέτσο, να πάμε στην Κρήτη και σε ένα ρεπορτάζ που αλλιεύσαμε από το Κρέτα TV και αναφέρει σε παρανομίες σε 3 συγκροτήματα, 2 στα Χανιά και 1 στο Λαθήση, που εντόπισε ΟΤ. Περισσότερες πληροφορίες στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Βίλες πολυτελείας που έχουν δηλωθεί ως κατοικίες και ενοικιάζονται σε τουρίστες έναντι αδράς αμοιβής βρίσκονται στο στόχαστρο των διοκτικών αρχών του ΣΔΟΕ αλλά και του ΕΟΤ μετά από σωρία καταγγελιών για την παράνομη δράση των ιδιοκτητών τους οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους χωρίς κανένα νόμιμο παραστατικό.
Σε ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες σε όλη την Κρήτη, έχουν εντοπιστεί 3 μεγάλα κτηριακά συγκροτήματα, 2 στα Χανιά και 1 στο Λασίθι. Τα καταλήμματα αυτά δηλώνονται ως παραθεριστικές κατοικίες από ξένους αγοραστές και τα διαχειρίζονται ντόπιοι. Το διαδίκτυο δεν μπορεί να ελεγχθεί. Και δυστυχώς μέσω του διαδικτύου έχουν παρουσιαστεί πάρα πολλές βίλες και καταλήμματα τα οποία δεν ελέγχονται πια, είναι ανεξέλεγκτα και δεν ελέγχονται και φορολογικά. Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος σε κεντρικό επίπεδο προσπαθεί να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να σταματήσει αυτή η παρανομία, να μπει μια τάξη. Μιλάμε για μια δραστηριότητα πειρατείας. Η πειρατεία είναι ένα φαινόμενο που βλάπτει γενικότερα το κοινωνικό σύνολο και οικονομικά και κοινωνικά. Είναι παράνομες εγκαταστάσεις οι οποίες χωρίς παραστατικά, χωρίς φορολόγηση, χωρίς ασφαλιστικές φορές, χωρίς ασφάλεια εργαζομένων, χωρίς τίποτα ουσιαστικά, παρασιτούν εις βάρος των νόμιμων επιχειρήσεων. Αν θέλουν να βρουν αυτούς που έχουν τις βίλες, είναι το μόνο εύκολο. Υπάρχουν αεροφωτογραφίες, υπάρχουν οι λογαριασμοί της ΔΕΗ που μπορούν ανά πάσα ώρα και στιγμή να βρουν και τους έχοντες και τους κατέχοντες. Και πρέπει να πιάσουν αυτούς και να μην κυνηγάνε τους μικροϊδιοκτήτες με τις ελιές και με τα αμπέλια, με τα χωράφια, να δουν αν έχουν μέσα καμιά καλύβα να τους τη φορολογήσουν. Ο ακριβής αριθμός των καταλυμάτων που λειτουργούν παράνομα στην Κρήτη δεν έχει προσδιοριστεί, εκτιμάται πάντως ότι είναι μεγάλος. Είναι μια κατάσταση που δυστυχώς έχει γιγαντωθεί στη χώρα μας. Δημιουργεί πολύ μεγάλο πρόβλημα και στις νόμιμες επιχειρήσεις και φυσικά τεράστια απώλεια εσόδων για το κράτος. Οπότε είναι κάτι που έτσι κι αλλιώς σε κάθε ευνομούμενη χώρα θα έπρεπε να παταχθεί. Είναι και κακή εικόνα για τη χώρα. Δηλαδή, πολύ συχνά δίνει και άσχημη εντύπωση στους ίδιους τους πελάτες πώς μπορούν να πάνε για διακοπές κάπου όπου δεν τους γνωρίζει κανείς, δεν υπάρχουν αποδείξεις, δεν υπάρχει τίποτα ουσιαστικά. Είναι ομολογημένος μια αιμορραγία φορολογικά και από την άλλη μεριά είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και για μας τουριστικούς πράκτορες που είμαστε υποχρεωμένοι να λαμβάνουμε παραστατικά και να εκδίδουμε τιμολόγια στους πελάτες μας. Για τεράστια οικονομική αιμορραγία και απώλεια εσόδων για το κράτος και για ισχυρό πλήγμα στις νόμιμες τουριστικές επιχειρήσεις, μιλούν παράγοντες του τουρισμού. Πολλά καταλήμματα, προφανώς τα περισσότερα απευθύνονται σε υψηλή στάθμη πελατεία, άρα και οι χρεώσεις είναι ανάλογες, άρα μπορείτε να καταλάβετε και για τα ποσά για τα οποία μιλάμε. Αυτοί που νοικιάζουν αυτές τις βίλες δεν είναι μικροϊδιοκτήτες, είναι μεγαλοϊδιοκτήτες και παίρνουν πάρα πολλά χρήματα, τεράστια χρήματα. Νομίζω ότι εάν θέλει το κράτος να τους βρει, θα τους βρει. Είναι το μόνο εύκολο. Εάν θέλουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να το ελέγξουν, είναι πολύ εύκολο. Αυξάνονται τα θανατηφόρα κρούσματα από τον ιό της γρίπης. Μέχρι σήμερα περισσότερο από 50 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και σύμφωνα με τους ειδικούς, οι περισσότεροι έπασχαν από υποκείμενο νόσημα και δεν είχαν εμβολιαστεί. Ωστόσο, οι επιστήμονες εμφανίζονται καθησυχαστικοί, τονίζοντας όμως ότι οι ευπαθείς ομάδες θα πρέπει να εμβολιαστούν άμεσα. Καθημερινά όλο ένα και περισσότερα θύματα από τον ιό της γρίπης καταγράφονται στην Ελλάδα, αφού όπως ανακοίνωσε το Κελπνό, οι θάνατοι ξεπερνούν τους 50. Οι ειδικοί κρούν το κόδωνα του κινδύνου για τις ευπαθείς ομάδες και κάνουν έκκληση για εμβολιασμούς. Ωστόσο, προσπαθούν να ενημερώσουν και τον κόσμο προκειμένου να αποτρέψουν τον πανικό, καθώς πολλοί μπερδεύουν ένα απλό κρυολόγημα με τη γρίπη με αποτέλεσμα να πανικοβάλλονται. Οι επιστήμονες του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων συμβουλεύουν όλους όσοι ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου να εμβολιαστούν, ακόμα και τώρα, και να λάβουν θεραπευτική αγωγή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών, σύμφωνα με τους ειδικούς, βοηθούν στην εξάπλωση του ιού και οι ειδικοί συνιστούν την έγκυρη χορήγηση αντί υγιεικών σε ασθενείς με σοβαρά συμπτώματα. Η γρήπη του εγχείρου είναι παρούσα από το 2009. Δεν άλλαξε. Φέτος έχουμε, τα είπαμε και τις τελευταίες μέρες σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, φέτος έχουμε ένα ενδημικό κύμα, όπως κάθε χρόνο έχουμε ενδημικά κύματα που ξεκινάνε από τα μέσα Φεβρουαρίου μέχρι τα μέσα Μαρτίου. Εκεί είναι το πικ αυτού του κύματος. Δεν βλέπω τεράστια διαφορά με τις προηγούμενες χρονιές, ωστόσο πρέπει να έχουμε το νου μας. Οι άνθρωποι που είναι στις ειδικές κατηγορίες και που κινδυνεύουν αν αρρωστήσουν από γρήπη, αυτοί πρέπει να προσέχουν. Είναι λίγο αργά, αλλά ακόμα και τώρα μπορούν να κάνουν κάποιο εμβόλιο.
Ωστόσο, υπάρχουν και τα φάρμακα τα οποία οι γιατροί και όχι ο καθένας ξεχωριστά σε μια τέτοια περίπτωση θα προστατεύσει και θα θεραπεύσει τους ανθρώπους αυτούς. Ωστόσο, οι επιστήμονες σε τοπικό επίπεδο εμφανίζονται καθησυχαστικοί, τονίζοντας κάθε χρόνο τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο παρατηρείται έξαρση της γρίπης, που δεν θα πρέπει όμως να μας πανικοβάλει. Το πικ φέτος ήρθε νωρίτερα. Ναι. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Άλλες χρονιές έρχεται την 6η, 7η, 8η εβδομάδα του χρόνου, άλλες φορές έρχεται τη 2η, 3η εβδομάδα του χρόνου. Ακόμα, ο αριθμός των θανάτων ακόμα δεν ξεπέρασε τα περσινά. Αυτή τη στιγμή που είμαστε εδώ, ο αριθμός των θανάτων είναι γύρω στα 50, πέρσι είχαμε 56-58. Ακόμα λοιπόν δεν ξεπεράσαμε την περσινά, άρα λοιπόν δεν είμαστε σε θέση, ούτε δικαιούμαστε να πούμε ότι έχουμε μεγάλη έξαρση κτλ. Όσο οι καιρικές συνθήκες είναι πιο καλές, τόσο οι άνθρωποι απομακρύνονται και δεν συνοστίζονται όλοι μαζί, τόσο εμποδίζεται η διάδοση του ιού από τον ένα στον άλλο. Αυτό είναι καλό, είναι χαρούμενο. Από τις αρχές Μαρτίου οι κάτοχοι ανασφάλιστων αυτοκινήτων θα ξεκινήσουν να λαμβάνουν επιστολές από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Τα Υπουργεία Οικονομικών και Μεταφορών ολοκλήρωσαν τις διασταυρώσεις των στοιχείων τελών κυκλοφορίας και άδειων κυκλοφορίας με αυτά των ασφαλιστικών εταιριών και προέκυψε πως τα ανασφάλιστα οχήματα ανέρχονται σε 730.000. Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό στο ρεπορτάζ που ακολουθεί από την τηλεόραση της Θράκης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του επικουρικού κεφαλαίου, μετά τη διασταύρωση στοιχείων, τα ανασφάλιστα οχήματα που κυκλοφορούν σε ελληνικούς δρόμους είναι 730.000. Από εδώ και στο εξής και με μεγάλη καθυστέρηση ξεκινά το επόμενο βήμα, δηλαδή το ΚΕΠΙΟ θα ενημερώνει με επιστολές στους ανασφάλιστους. Από την πλευρά τους, οι ασφαλιστές δηλώνουν πως δυστυχώς ακόμη το ανασφάλιστο όχημα δεν παραμένει ακινητοποιημένο, κάτι που αποτελεί την πηγή όλου του κακού. Καταρχάς υπάρχουν το ποσοστό των 730-750.000 αυτοκινήτων που είναι ανασφάλιστα, υπολογίστε ότι είναι περίπου το 20% των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στον δρόμο. Ανασφάλιστο δεν σημαίνει ακινητοποιημένο. Δεν όπως είναι με τις πινακίδες. Κατά δεύτερο λόγο, υπάρχει δυνατότητα από το ΚΕΠΙΟ να διασταυρώνει, επειδή όλες οι εταιρείες οι ασφαλιστικές αυτές τις στιγμές είναι μηχανογραφημένες και συνδεδεμένες απευθείας με το ΚΕΠΙΟ, υπάρχει δυνατότητα το ΚΕΠΙΟ να πάσα ώρα και στιγμή να ξέρει αν ένα αυτοκίνητο είναι ασφαλισμένο, πότε έληξε το τελευταίο του συμβόλαιο και όλα αυτά. Αυτά τα στοιχεία αρχίσαν και τα διασταυρώνουν. Ενδεικτικό της σημερινής κατάστασης είναι πως πλέον οι ασφαλιστικές εταιρείες σε ένα ασφάλιστρο περιλαμβάνουν υποχρεωτικά την ανάληψη κινδύνου για ζημιές από ανασφάλιστο όχημα. Οι κίνδυνοι κυκλοφορίας ενός ανασφάλιστου οχήματος, εφόσον προκληθεί κάτι άλλο πέρα από υλικές ζημιές σε ένα ενδεχόμενο ατύχημα, πέρα από τους αδιαφυσβήτητα κοινωνικούς, είναι εξαιρετικά τσουχτεροί οικονομικά. Το να κυκλοφορεί σε ένα ανασφάλιστο αυτοκίνητο έχει πάρα πολλές διαστάσεις. Η πρώτη διάσταση είναι, για μένα σημαντικότερη, η κοινωνική. Δηλαδή, εάν τυχόν προκληθεί ένα ατύχημα από ένα ανασφάλιστο αυτοκίνητο, εάν πάμε στο καλό σενάριο εντός εισαγωγικών, που είναι μόνο υλικές ζημιές, θα υπομειστεί αυτός ο οποίος προκάλεσε το ατύχημα, θα υπομειστεί και τα έξοδα αποκατάστασης των ζημιών, και το πρόστιμο, διότι θα έρθει τροχέα προφανώς στο συμβάν, και το πρόστιμο του ασφαλίστρου, που είναι ανασφάλιστο αυτοκίνητο, και το ασφάλιστο του αυτοκίνητου του. Από εκεί και μετά αρχίζουν τα πράγματα και δυσκολεύουν. Αν μπούμε σε σωματικές βλάβες, και πολύ χειρότερα βέβαια στο απευκταίον που είναι υπάρχει και θάνατος από ένα όχημα, αντιλαμβάνεστε ότι η διάσταση αυτού του προβλήματος γίνεται πάρα πολύ μεγάλη. Και για αυτούς οι οποίοι θα υποστούν την απώλεια του προσώπου, αλλά και για αυτόν ο οποίος θα είναι υπαίτιος. Ο μεγάλος αριθμός των ασφάλιστων οχημάτων, σύμφωνα με τους ασφαλιστές, δεν οφείλεται τόσο στο γεγονός της οικονομικής κρίσης, όσο στην πάγια άγνοια κινδύνου που χαρακτηρίζει τους Έλληνες, οι οποίοι αντιλαμβάνονται την ασφάλεια του γιόταχή τους ως ένα χαράτσι, ενώ πρέπει να είναι η προστασία τους, ειδικά σήμερα που τα ασφάλιστρα έχουν μειωθεί σημαντικά. Δεν πιστεύω ότι είναι θέμα οικονομικό, γιατί όταν βρίσκεις χρήματα να κινείς το αυτοκίνητο, όταν βρίσκεις χρήματα να πλένεις το αυτοκίνητο, όταν βρίσκεις χρήματα να συντηρείς το αυτοκίνητο, το ποσό το οποίο χρειάζεται για την ασφάλιση του αυτοκίνητου είναι πάρα πολύ μικρό. Ένα μέσο αυτοκίνητο, μιλάμε για το μέσο όρο των αυτοκινήτων, είναι περίπου 20 με 25 ευρώ το μήνα. Για ετήσιο συμβόλαιο. Μιλάμε για τα βασικά. Από εκεί στερά, κάποιος θέλει να βάλει κάποια εξτρά. Πάντα υπάρχουν εξτρά, δηλαδή η θράψη άλλων, η οδική βοήθεια, αλλά και πάλι τα ποσά. Δηλαδή, να σας πω, ένα αυτοκίνητο με θράψη άλλων και
οδική ασφάλεια, συνολικά μπορεί να επιβαρυνθεί το συμβόλο στο εξάμηνο 30 ευρώ, δηλαδή 5 ευρώ το μήνα. Ο ασφαλιστικός κόσμος σημειώνει ότι με το υπάρχον ηλεκτρονικό σύστημα δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να μπορέσει να ξεγελάσει τις αρχές, ενώ τονίζουν πως δεν πρέπει να συγχέεται το πρόστιμο για μη έλεγχο του κταίου με το αντίστοιχο για ανασφάλιστο όχημα. Δεν υπάρχει πιθανότητα να ξεφύγει κανένας. Διότι είναι τέτοια τα συστήματα πλέον, τα ηλεκτρονικά τα οποία χρησιμοποιούνται, μαζί με αυτό το οποίο σιγά σιγά αρχίζουν και μπαίνουν οι μηχανισμοί στα περιπολικά μέσα, καταρχάς σε λίγο διάστημα δεν χρειάζεται καν να έχουμε μαζί μας τα συμβόλαια. Διότι με το που θα δίνουν την πινακίδα οι άνθρωποι τις τροχές στο τερματικό τους, θα ξέρουν αν περάσαμε κταίο, έτσι. Αν τυχόν είναι ασφαλισμένο, αν έχουν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας, τα πάντα. Να πω εδώ, να μην κάνουν μία σύγχυση φίλοι οδηγοί. Άλλο είναι να σε πιάσουν χωρίς να έχεις πιάσει να περάσει κταίο και άλλο να σε πιάσουν χωρίς να έχεις ασφαλιστήριο συμβόλο. Μια ανθρώπινη ιστορία της διπλανής πόρτας που συγκλονίζει με την αλήθεια της είναι αυτή του 58χρονου Γιώργου. Ο κύριος Γιώργος επί 42 χρόνια δούλευε ως ελασματουργός στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του Περάματος και τώρα με την ανεργία στην περιοχή να αγγίζει το 99% είναι άνεργος με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προσφέρει ούτε τα βασικά στα 5 παιδιά του. Θα δούμε το σχετικό ρεπορτάζ που προβλήθηκε στην εκπομπή Magazine Life με την Kim Killian την περασμένη Κυριακή και επιστρέφουμε με περισσότερα θέματα. Θέλω τώρα να πάμε να δούμε μια ιστορία ενός ανθρώπου. Είναι από αυτές τις ιστορίες που δείχνουν την αλλαγή στη χώρα μας, αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, ότι είναι άλλες εποχές. Άλλες ήταν τότε, με τις μεγάλες παραγωγές, τα ακριβά τα σύριαλ. Άλλα σύριαλ είναι τώρα. Άλλες οικονομικές δυνατότητες έχουμε σήμερα, δηλαδή δεν έχουμε. Και έτσι είναι και η ιστορία αυτού του ανθρώπου, ο οποίος ήταν εργάτης στα ναυπηγεία του Περάματος, στο Καρνάγιο δηλαδή, που τότε εκείνος θυμάται πόσο δουλειά υπήρχε εκεί, που μπαίνανε τα σκάφη και βγαίναν και μπαίναν άλλα. Τώρα είναι άνεργος. Υπήρχε άνθηση εκείνο τον καιρό στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη στο Πέραμα, που όλοι είχαν δουλειά, μπορούσαν με αυτόν τον τρόπο, με τη δουλειά, ακόμα και ένα σκληρή, να ζουν τις οικογένειές τους και να τα φέρουν πέρα, ενώ πλέον δεν τα καταφέρουν, διότι η ανεργία στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάματος κοντεύει να φτάσει στο 99%. Δηλαδή, φανταστείτε, σχεδόν 100%. Ναι, τεράστιο, δεν έχει πάει το ποσοστό. Ναι, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι εκεί να μην μπορούν να θρέψουν τις οικογένειές τους, τα περισσότερα σπίτια, αρκετά μάλλον, όχι τα περισσότερα, αρκετά από τα σπίτια των ανθρώπων αυτών λοιπόν, να μην έχουν ρεύμα. Ναι. Είναι λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε όλο αυτό και πλέον είναι σε μια δύσκολη θέση. Είναι άνεργος, ο κύριος Γιώργος, είναι ελασματουργός, ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του και εργάστηκε στο Καρνάγιο από 17 ετών μέχρι σήμερα που είναι περίπου 58 ετών και είναι άνεργος τα τελευταία 4 χρόνια. Έχει μικρά παιδιά. Και το θέμα είναι, Αλεξία, ότι αυτές οι δουλειές δεν ξέρουμε κιόλας θα ανακάμψουν ποτέ. Δηλαδή το Πέραμα θα ξαναοσφρήσει από ζωή, θα ξαναμπαίνουν τα πλοία και τα σκάφη εκεί. Είναι κάποια πράγματα που δεν γνωρίζουμε. Όπως είναι, ας πούμε, αντίστοιχα οι κλάδοι που ασχολούνται με τα αυτοκίνητα και όλα αυτά που υπάρχει έτσι, αυτό που λένε εκεί. Έχουν διαλυθεί. Θέλω λοιπόν να πάμε τώρα να δούμε αυτή την ιστορία του κυρίου Γιώργου, ο οποίος μέσα από τα μάτια του και μέσα από τα λεγόμενά του μας θυμίζει τις εποχές του τότε και το πόσο είναι τώρα. Αυτό το μέρος κάποτε έσφιζε από ζωή. Χιλιάδες εργαζόμενοι, σαν πολύ βομελίσοι, αξιμέρωτα ακόμα, δούλευαν ώρες ατελείωτες στο Καρνάγιο. Τα καράβια κατέκλυαν το λιμάνι. Το μεροκάμα το έβγαινε. Σήμερα ερημιά, εγκατάλειψη, ανεργία. Το Πέραμα, η γειτονιά με τα γεράνια. Τα χαρούμενα γύρια των παιδιών που παίζαν στις αλάνες έχει αλλάξει.
Οι μέρες είναι σκυθροπές και γκρίζες. Τα κεφάλια σκυφτά. Δεν βλέπουμε εμείς το ποτήρι μισοάγιο. Είναι μισοάγιο. Και το ζήτημα είναι, από ό,τι βλέπετε κι εσείς, ότι πού να ελπίσουμε, ας πούμε, σε τι. Ένα-ένα τα καημένα φύγανε τα χρόνια. Τα μάτια δακρύζουν, η φωνή τρέμει. Φαντάζομαι ότι έχετε κινδυνεύσει πολλές φορές στη δουλειά σας. Είναι αρκετά επικίνδυνη. Και να έρχεται μια στιγμή όπου... Μα μην ξέρεις και να τρέπεις τα πάνω σπίτι. Είναι ένα μεγάλο πράγμα αυτό. Γιατί καθόλου δεν είμαι καθημερινός εδώ και βλέπετε τι γίνεται εδώ πέρα. Δεν υπάρχουν τίποτα. Άσε με πάλι να σου πω. 42 χρόνια στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάματος, μεγαλωμένος μέσα στο Καρνάγιο, ο κύριος Γιώργος είναι η πρώτη φορά που αισθάνεται την απελπισία να τον πνίγει. Από τα 17 χρονών που απαγορευόταν λόγω του ανήλικου της ηλικίας μου να κατέβω στη θάλασσα. Με βάλαν στα μηχανήματα σαν χειριστή πρέσας, μέχρι να περάσω τα 18 να ενηλικιωθώ και μετά με κατεβάσανε κάτω στο καράβι να ξεκινήσω τη δουλειά μου σαν ελασματουργός. Κάποτε ήταν μια καλή εποχή, υπήρχαν αρκετές δουλειές, κάποιοι από εμάς δημιουργήσανε κάτι, κρατήσαμε κάποια χρήματα, μεγαλώσαμε όμορφα τα παιδιά μας και η οικογένειά μας. Και ερχόμαστε στο σήμερα. Ήρθαμε σιγά σιγά, ήρθε αυτό εδώ και από το 9 και μετά δυστυχώς είτε είχαμε 5 δραχμές σαν οικονομίες, ζούσαμε ανθρώπινα, όλα αυτά μηδενιστήκανε, εξαφανιστήκανε και αυτά τα λεφτά. Την ανάγκη της οικογένειας. 4 χρόνια ανεργία και 5 παιδιά. Ακριβώς. Στην επταμελή οικογένειά τους, ένας μισθός μόνο μπαίνει στο σπίτι. Κόψαμε όλα τα φροντιστήρια, δεν μπορούμε να προσφέρουμε τίποτα στα παιδιά μας αυτή τη στιγμή. Το ένα το παιδί είναι στο δημοτικό, το άλλο στο γυμνάσιο. Υποχρεωτικά δεν υπάρχουν λοιπόν φροντιστήρια, ούτε ξένες γλώσσες, ούτε βοηθήματα. Τα παιδιά έχουν τις ανάγκες τους, ένα ζευγάρι παπούτσια, ένα παντελόνι, ένα κρουασάν. Τα έξοδα τους στο σχολείο θέλουν να πάνε μια εκδρομή, κάτι, κρατάει σε σημείο να ντρέπεται. Τι να τους πω, να κάνουν τι και να σπουδάσουν, να βγουν πού. Είναι μεγάλη μου η κόρη, έχει τελειώσει εμπεροπλοιάρχων και ψάχνουν δουλειά σε καφετέρια. Η οικογένεια παραμένει ενωμένη παρά τις δυσκολίες. Ακόμα και η 80χρονη γιαγιά συνεισφέρει με τη μικρή της σύνταξη για να τα βγάλουν πέρα. Περιμένω τώρα εγώ από τη μητέρα μου που είναι 80 χρονών και παίρνει μια σύνταξη να μας δώσει τι, να μας βοηθήσει, που έπρεπε σε αυτήν την ηλικία να βοηθάμε εμείς. Αν ακούστε πόσο 58χρονος έχασε το δικαίωμα στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για τον ίδιο και την οικογένειά του, θα καταλάβετε πολλά για το κράτος προνοίας που έχουμε. Δυστυχώς όμως τον Ιούλιο εγώ βρήκα 2 μεροκάματα να κάνω. Για να μην δουλέψω μαύρα, να πάρω αυτά τα αίσθημα, να δω τη γιάννη. Λοιπόν, έχασα όμως την κάρτα ανεργίας και έτσι ο νόμος μου απαγορεύει και δεν έχω ούτε ιατροφαρμακευτική. Όλη η οικογένειά σας ανασφάλιστη. Αυτή τη στιγμή είμαστε ανασφάλιστοι, τρέχουμε και παρακαλάμε να μην αρρωστήσουμε. Κάθε πρωί μόλις χαράζει ο κύριος Γιώργος κατεβαίνει στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη με την ελπίδα ότι θα βρεθεί ένα μεροκάματο. Δεν ακούς ούτε σφυριά. Ερημιά. Ακριβώς, ούτε σφυριά. Να πεις ότι κάτι, έστω κάτι θα πάει να κινηθεί. Ανάπτυξη που μας τάζουν, οι δουλειές που θα ανοίξουν, νομίζω τις βλέπετε κι εσείς προσωπικά. Παρκαρισμένα καράβια που ούτε προσωπικό δεν έχουν, κλειστά. Συναντάει τους συναδέλφους του, άνεργοι κι αυτοί όλοι, με το βλέμμα χαμηλωμένο, το βήμα βαρύ, κυκλοφορούν στο λιμάνι, αναζητούν λύσεις. Και δυστυχώς έχω βρεθεί αυτή τη στιγμή, όχι εγώ, πολλοί εδώ, έχουμε βρεθεί σε αδιέξοδο γιατί δεν έχουμε και προς τα που να πάμε. Έστω ένα μεροκάματο. Οικοδομή δεν υπάρχει, εδώ δεν υπάρχει, τι άλλο να κάνουμε. Έχω κάνει αιτήσεις παντού και στο εξωτερικό. Δυστυχώς είναι αρνητικά λόγω ηλικίας. Είμαι πάνω από το 55 χρονών και δεν δικαιούμαι να με πάρουν. Ζητάνε μέχρι 40 χρονών. Η
ανεργία στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη φτάνει το 99% και το Πέραμα βουλιάζει στην φτώχεια και την απελπισία. Υπάρχουν σπίτια στο Πέραμα, ρεύμα δεν έχουν, νερό δεν έχουν. Δυστυχώς υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Και βοήθεια από ποιον? Το 2008 απασχολούνταν εδώ 6.500 εργαζόμενοι. Σήμερα είναι μετρημένοι στα δάχτυλα του χεριού. Δεν έπαιρνα εγώ τις μήνες, εγώ ένα μεροκάματο έπαιρνα. Με θεωρούσαν ότι έπαιρνα ψηλό ή μεροκάματο, ωραία. Δεν έχουμε δεχτεί να πάρουμε χαμηλότερο μεροκάματο. Η δικιά μας η πλευρά στην εργαζόμενη τους δίνει και τους λέει τις λύσεις. Ανοίχτε τις δεξαμένες, φέρτε τα καράβια. Θα δουλέψουμε με τη σύμβαση του 9. Τι άλλο να κάνουμε, να πάμε τσάμπα? Ο κ. Γιώργος τον απολύτω χθες και ελπίζει στο αύριο. Μαζί με αυτόν χιλιάδες εργάτες στο Καρνάγιο που περιμένουν για το μεροκάματο. Να βγούμε τώρα εκτός συνόρων και να πάμε στην Ουκρανία και στον αποπεμφθέντα πρόεδρό της, τον Βίκτορ Γιαννούκοβιτς, ο οποίος καλείται να εμφανιστεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Ο Υπουργός Εσωτερικών της μεταβατικής κυβέρνησης Αρσέν Αβάκοφ ανακοίνωσε μέσω Facebook ότι εξεδόθη σήμερα ένταλμα σύλληψης κατά του Γιαννουκόβιτς. Ο αποπεμφθής πρόεδρος κατηγορείται ότι υποκίνησε μαζικές δολοφονίες διαδηλωτών στους δρόμους του Κιέβου. Η ανακοίνωση του Υπουργού Εσωτερικών έχει ως εξής. Μία υπόθεση εγκλήματος έχει ανοίξει για τις μαζικές δολοφονίες που συντελέστηκαν κατά πολιτών που είχαν ειρηνικές προθέσεις. Ο Γιαννουκόβιτς και κάποιοι άλλοι αξιωματούχοι έχουν τεθεί σε λίστα καταζητουμένων. Σύμφωνα με τον Αβάκοφ, ο αποπεμφθής πρόεδρος έφυγε το βράδυ της Κυριακής από ιδιωτική κατοικία στην Κριμαία προς άγνωστη κατεύθυνση με αυτοκίνητο, τη συνοδεία ενός βοηθού του και φορώντας κουκούλα. Νωρίτερα τη Δευτέρα είχαν κυκλοφορήσει φήμες ότι ο Γιαννουκόβιτς είχε τεθεί υποκράτηση στην Κριμαία, τις οποίες ωστόσο δεν επιβεβαίωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Το θρίλερ της εξαφάνισης του Βίκτορ Γιαννουκόβιτς ξέφυγε το περασμένο Σάββατο, οπότε και δόθηκαν στη δημοσιότητα εικόνες από τις κάμερες ασφαλείας στην έπαυλή του, οι οποίες φέρονται να δείχνουν τη φυγή του το βράδυ της Παρασκευής. Σύμφωνα με το περιεχόμενο των εικόνων, διέφυγε με ελικόπτερο. Το βίντεο, το περιεχόμενο του οποίου δεν έχει επιβεβαιωθεί, μεταδόθηκε από το ουκρανικό Channel 5 και διαδόθηκε αστραπιαία στο διαδίκτυο. Άγνωστη πάντως παραμένει η τωρινή τοποθεσία του αποπεμφθέντος Προέδρου, ο οποίος το Σάββατο εγκατέλειψε το Κίεβο για τις ανατολικές περιοχές. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο και ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, ο Γιαννουκόβιτς το Σάββατο αποπειράθηκε να διαφύγει στη Ρωσία με μισθωμένο αεροπλάνο. Ωστόσο, η Υπηρεσία Συνοριακών Ελέγχων δεν επέτρεψε στο αεροσκάφος να απογειωθεί από την περιοχή του Ντόνετσκ, πόλη στην Ανατολική Ουκρανία, που αποτελεί παραδοσιακή βάση στήριξης του αποπεμφθέντος Προέδρου. Να σας πω εδώ τώρα για μια έτσι εξέλιξη που είχαμε στο θέμα των διοδίων και τους 8 συλληφθέντες του Δήμου Μεγάρων, όπου τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για παρακόλληση συγκοινωνιών, ενώ στον έναν από αυτούς ασκήθηκε δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Οι 7 από τους 8 παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο αυτόφορο, ενώ για τον 8ο η υπόθεση έχει διαχωριστεί λόγω της ιδιότητάς του ως δικηγόρου. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Εσείς μην χάσετε το βράδυ 11 και 4 την εκπομπή «Κίτρινος τύπος» με τον Μάκη Τριανταφυλόπουλο και πολλά αποκαλυπτικά ρεπορτάζ όπως κάθε φορά. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη στις 2, που αλλού στην τηλεόραση της Ζούγκλας. Από εμένα, τον Ανέστη και τον Νίκο, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Ραντεβού αύριο. Γεια σας.